Ο Αντώνης τα πήγε πάρα πολύ καλά σαν αρχηγός για άλλη μια φορά και στην προηγούμενη φορά και τώρα. Πάλι ήταν αγχωμένος, πάλι μας έτρεχε, δηλαδή με το που τελείωσα το στήσιμο μου λέει πήγαινε στο γλυκό να βοηθήσεις χωρίς λόγο. Το καλό είναι ότι είναι μέρος της ομάδας μας και δεν αποστασιοποιείται. Προσπαθεί δηλαδή να μας κάνει όλους να αισθανόμαστε ίσοι μέσα στην ομάδα και αυτό είναι πάρα πολύ καλό για να μπορέσει να υπάρχει ένα όμορφο κλίμα. Το έχουμε πάρει πολύ στο χαβαλέ θα πω. Δεν είναι εντάξει χάσαμε κάθε φορά. Έχει καταντήσει λίγο κουραστικό. Όλοι κάνουν τα παπάκια και δεν μιλάει κανένας. Και περιμένουν όλοι μία Μαρίνα, ένα Γιάννη και ένα Συνοδεινό να βγάλουν το φίδι από την τρύπα. Και τώρα τα δύσκολα. Και τώρα τι γίνεται, δεν το έχω ξανακάνει. Ας σου πω εγώ. Έχουμε περάσει άλλες δύο φορές, είναι η τρίτη φορά που θα το περάσουμε. Δεν θα πω ότι είναι σύμπτωση, θα πω ότι πραγματικά, okay, λες ότι δουλεύεις καλά με όλους τους υπόλοιπους, αλλά δουλεύεις ή μας δουλεύεις. Νομίζω ότι απλά πρέπει να αλλάξουμε αρχηγό. Μαρίνα. Δεν έχουμε κάποιο παράπονο από τον αρχηγό. Νομίζω ότι είναι αυτό που είπα, ότι προσπάθησε να δώσει βάση και να μας βοηθήσει στα δικά μας δημιουργικά σύγχρονα πιάτα και ξέχασε να δώσει τη βαρύτητα που έπρεπε στο πιάτο που είχε αναλάβει εκείνος. Και βέβαια τον υποστηρίζουμε γιατί έκανε πάρα πολύ σωστά τη δουλειά του. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Έχει να κάνει με το ότι η θέση του αρχηγού αυτή τη στιγμή σε ένα τόσο κρίσιμο στάδιο θα πρέπει να είναι διαφορετική. Θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος με ιδέες. Θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος που θα τον εμπιστεύεται όλη η ομάδα. Όπως. Φουέγο. Στα τσακίδια.